Δυναμικό παρόν στη σημερινή πανελλήνια συγκέντρωση διαμαρτυρίας αστυνομικών στην Αθήνα έδωσαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Μαγνησίας που μετέβησαν στην πρωτεύουσα το μεσημέρι με δύο λεωφορεία προκειμένου να διαδηλώσουν κατά των συνεχών περικοπών στις αποδοχές τους και κατά της υποβάθμισης του επαγγέλματός τους. Πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, τα ψέματα τελειώσανε, το ηθικό των ανδρών είναι στο μηδέν. Το μόνο που μένει είναι να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι πλέον η πολιτεία να σκύψει και να τα λύσει. Για το καλό όλων μας. Οι συνδικαλιστές ξεκαθάρισαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, προκειμένου να αναγκαστεί η πολιτεία να στηρίξει τον κλάδο και να σταματήσει τις περικοπές σε μισθούς και επιδόματα. Όλοι μας, κοινωνία, πολίτες, αστυνομικοί, κοινωνικοί φορείς, ανησυχούμε για την έξαρση της εγκληματικότητας. Η μόνη που δείχνει να μην ανησυχεί είναι η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι σε κάποια γυάλα, δεν ξέρω αν ζει στον κόσμο της, αλλά τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά. Έχουμε έξαρση εγκληματικότητος, η αστυνομία πρέπει να απεγκλωβιστεί από τα προβλήματά της, να απογκιστρωθεί από αυτά, για να μπορέσει απερίσπαστη να δοθεί στον πόλεμο κατά της εγκληματικότητος που το χρειάζεται πάρα πολύ η κοινωνία.